Γεια σας! Γιώργη, τρόμαξες από την τσιρίδα μου. Δεν τρομάζεις μόνο εσύ, τρομάζω και οι followers. Και έφυγε, το σκάσε. Κάτσε, μου αντιμιλάει. Αυτά τα παιδιά στην εφηβεία είναι πάρα πολύ άτακτα. Η πιο δύσκολη ηλικία. Σήμερα θα κάνω γεύμα για το απόλυτο ανερχόμενο star του Instagram. Γιώργη, έλα, πες γεια στους followers σου. Πες γεια στο κοινό σου. Είσαι ο απόλυτος star. Yorick the Cat, παρακαλώ. Σήμερα λοιπόν θα φάει από τα χεράκια μου. Δεν το έχω ξαναμαγειρέψει εγώ. Συνήθως τρώει ξηρά τροφή ή κονσέρβα. Το έχουμε πάρει όμως και κονσέρβα. Και στο τέλος θα του προσφέρουμε και τα δύο πιάτα και θα δούμε ποιο θα προτιμήσει και ποιο θα τιμήσει. Είναι σχεδόν cook versus delivery. Σχεδόν. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε γαταπληκτικά, γιατί θα κάνουμε γαταπληκτικά μαγειρέματα. Γενικά, είναι καλό να μαγειρεύουμε στα γατάκια μας, γιατί έτσι μπορεί κανείς να προσέχει ακριβώς τι τρώει το γατάκι του. Βέβαια, σήμερα θα κάνουμε πολύ απλό γεύμα, χωρίς συμπληρώματα. Γενικά, αν προτιμήσετε να μαγειρεύετε στα γατάκια σας, να ψάξετε πάρα πολύ online συνταγές, γιατί συνήθως βάζουν και κάποια συμπληρώματα όπως ταυρίνη, όπως βιταμίνη Ε και διάφορα τέτοια. Εντάξει, σήμερα εμείς ένα γεύμα θα κάνουμε, οπότε δεν χρειάζεται να το κάνουμε τόσο υπερπαραγωγή. Αλλά αν έχετε χρόνο να το κάνετε αυτό για τα ζάκια σας και για τα σκυλάκια, του προσφέρετε καλύτερη τροφή. Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή γυρνοβολάει όλο το στούντιο και επειδή δεν είναι η περιοχή του, τρίβεται σε κάθε επιφάνεια να αφήσει τις φερορμόνες του, τα αρώματά του, για να μαρκάρει ότι this is mine bitches, I'm the catfluencer. The. Παίζει αυτή τη στιγμή να προσέχω πιο πολύ το δικό του Instagram παρά το δικό μου. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, γατομαμάς. Perfect! Για το σημερινό γεύμα, λοιπόν, έχουμε πάρει κοτόπουλο, basic, ασφαλές. Έχουμε πάρει σηκώτη, δεν έχει ξαναφάει. Του έχω πάρει και αυγουλάκι, γιατί κάθε φορά που μου κάνω αυγό, τρελαίνεται, αρχίζει... Δεν ξέρω γιατί το μιμούμε. Ομελέτα, βραστό, μελάτα, δεν τον νοιάζει, τρελαίνεται. Ας φορέσουμε γαντάκια, γιατί εδώ πέρα το θέαμα, ειδικότητα σηκώτη που το συχαίνομαι. Δεν μαγειρεύω για μένα και μαγειρεύω για τη γάτα. Δεν διανοείστε αυτό. Θα κόψω πάρα πολύ μικρά κομματάκια μπουκίτσες. Ξεκίνησα από το safe, όπως καταλάβατε, αυτό που δεν συχαίνομαι, αυτό που έχω ξαναμαγειρεύσει. Πάμε στο σηκώτη. Είναι γλυτσερό! Πώς υπάρχετε εσείς που είστε fans, που το τρώτε και γουστάρετε? Γεια σας, είμαι ψύχρεμη. Δεν κόβεται εύκολα σαν το κοτόπουλο, είναι πλιτς, πλιτς, πλιτς. Είναι κάπως τραγανό όταν το κόβεις. Είναι γλυτσερό γύρω-γύρω, αλλά μέσα είναι χσσ, σαν γλώσσα. Και αίσθηση έχει ανατριχιαστική. Νιώθω ότι κόβω, ξέρω εγώ, άνθρωπο. Όχι, δεν έχω ξανακόψει, αλλά είναι... Έχω και λαδάκι εδώ, δεν θα βάλω μπαχαρικά και τέτοια. Δεν έχω ξαναμαγειρέψει βέβαια συνταγή για γάτο, οπότε δεν ξέρω αν θα πετύχω καλά υφή που να του αρέσει. Πώς φαίνεται έτσι όπως τα βλέπεις, τα λιγουρεύεσαι, θα τα τρώγες έτσι. Αν ήσουν στην άγρια φύση και κατασπάραζες ένα ζωάκι, έτσι θα ήταν. Ομό. Τι καλά που είσαι σπίτι όμως, Γιώργη. Λοιπόν, καλή μας τύχη. Γιώργη, ελπίζω να σ' αρέσει. Έχει γίνει το δίσκος με στα αιματάκια σας, πλατεριά είναι! Λοιπόν, θα τα αφήσω λίγο να τσιγαριστούν. Μετά θα βάλω νεράκι για να γίνει, να ρουφήξει, να είναι κάπως ζουμερό. Σήμερα είναι Χριστούγεννα, Γιώρεκ! Όλοι μαγειρεύουν για σένα! Το κουτουπλάκι μια γραβαίνεται, και εγώ το έτρωγα. Βέβαια τώρα που έχει ακουμπήσει το σηκώτη, ούτε καν. Γιώρεκ, για σένα μαγειρεύω, για σένα. Πηγαίνει στο πιάτο. Μυρίζει, άρα κάτι θα προσγειωθεί στο πιάτο μου. Σου λέει κάτι θα προσγειωθεί, δεν γίνεται. Η τηγανιά μας είναι έτοιμη, φαίνεται ζουμερή. Θα δούμε αν θα του αρέσει. Την αφήσαμε λίγο στην άκρη να κρυώσει και να κάνουμε το αυγουλάκι που θα είναι το συνοδευτικό. Και θα βάλω και λίγο μαρουλάκι, γιατί διάβασα ότι τρώνε και πρασινάδες, συγκεκριμένες βέβαια, δεν είναι όλες ασφαλείς. Αν κάνετε κάτι για τη γάτα σας, να γκουγκλάρετε οτιδήποτε μαγειρεύετε, αν είναι ασφαλές και καλό για το γατάκι ή το σκυλάκι σας, αν μαγειρεύετε για το σκυλάκι σας. Τι έγινε τίγρη, μύρισες ότι κάπου κοντά είναι το φαΐ. Κάτσε. Μπράβο! Τώρα μαθαίνουμε το μίνε και το high five. Όταν τα μάθουμε θα σας κάνουμε επίδειξη. Το αυγουλάκι μας έχει πάρει βράση. Θα του δώσουμε ένα δεκάλεπτο, το κάνουμε εκεί. Αν και ο Γιώργη δεν έχει πρόβλημα, αυγό να είναι και ομό να είναι, το τρώει.
Okay, τα βγω. Θα τοποθετήσω πρώτα το κρεατάκι και μετά θα δω αν θέλει παραπάνω ζουμάκι, θα βάλω. Γιατί γενικά, όπως έχω καταλάβει, τους αρέσουν ζουμερά οι γάτες και τα ελουροειδή γενικότερα. Από όσο ξέρω, το μεγαλύτερο μέρος νερού, ας πούμε, υγρού, το παίρνουν από την τροφή τους. Γι' αυτό την προτιμάνε οι υγροί. Δεν πίνουν πολύ νερό κανονικά. Οπότε το κακό με την ξηρά τροφή είναι ότι τους προσφέρει μεγάλη αφυδάτωση. Δεν ξέρω αν θα του αρέσει. Έχει ξαναφάει μαγειρευτό. Θα του βάλω και λίγο μαρουλάκι στο πλάι, έτσι, για την πρασινάδα. Και θα καθαρίσω το αυγό και θα το βάλω από εδώ και θα βγω. Θα είναι ένα πολύ όμορφο οπτικά γεύμα, πιστεύω. Καίει. Θα κόψω το αυγουλάκι μου εδώ, επίσης σε μικρά κομματάκια, μπουκίτσες. Να κρυώσει και λίγο, γιατί προς το παρόν λίγο καίει. Δεν είναι πολύ όμορφο το γευματάκι. Λέτε να του αρέσει, μακάρι να του αρέσει. Δεν θέλω να προτιμήσει την κονσέρβα. Θέλω να προτιμήσει το φαγητό της μαμάς. Ωραία, τόσο φτάνει γιατί βρωμάει κιόλας. Τα δύο πιάτα είναι έτοιμα, ξεκάθαρα το δικό μου είναι πιο όμορφο. Δεν ξέρω βέβαια αν θα είναι πιο νόστιμο. Πάμε να τα σερβίρουμε και να δούμε. Γιώρεκ, γατογευσιγνώστη, είσαι έτοιμος. Γιώρεκ. Έφυγε, ξέρεις. Λοιπόν, θα τα βάλουμε κάτω και θα δούμε ποιο θα πλησιάσει πρώτο. Κοιτάει δεξιά-αριστερά. Όχι, κοιτάει πιο πολύ την κονσέρβα. Όχι, Γιώρεκ. Λοιπόν, τώρα που ανέβηκες πάνω. Ορίστε. Έλα. Το δικό μου. Ναι! Ξέρεις και θα φύγει, μα ιδία. Ναι. Σε παρακαλώ, φάει. Το φάντησε! Κοίτα, δεν πεινάει πολύ η αλήθεια είναι, γιατί τον τάισαμε το που φτάσαμε για να συσχετίσει το χώρο με κάτι καλό. Οπότε του έβαλα μια ωραία κονσέρβα τόνου μόλις φτάσαμε στο στούντιο για να αισθανθεί ότι α, εδώ είναι ωραία. Αλλά έχει περάσει κάποια ώρα, οπότε θα μπορούσε να έχει πεινάσει. Όχι και τίποτα ρε, στο φάει μια μπουκιά, δείξε μας μια προτίμηση, κάτι, μην είσαι σνόμπ. Φάε. Δεν του αρέσει κανένα. Για να δω μου τον τάισω. Όχι! Γιατί τρως κονσέρβα! Ρε, ούτε την ίδια μου τη γάτα δεν μπορώ να πείσω να φάει από το φαΐ μου! Φάει λίγο και από το φαΐ μου, έστω μια που... Δεν δοκίμασες καν, Γιώρεκ! Όταν φτιάχνω αυγό για μένα, γιατί κάνεις σαν τρελό! Είναι επειδή είναι δικό μου, είναι εγωιστικό το θέμα! Μην ακολουθήσετε αυτή τη συνταγή. Η γάτα σας δεν θα ψηθεί. Ούτε στα cook versus delivery κοροϊδεύω ανθρώπους, ούτε στο cook versus conserva κοροϊδεύσα τον Γιώρεκ. Γιώρεκ, έπρεπε να κάνεις τη χάρη στη μαμά σου. Για μένα έπρεπε να το κάνεις. Φύγε, δεν είσαι καν η αληθινή μου μητέρα. Λέει από μέσα του. Τώρα που έφυγα τρώει αυγό. Τον βλέπουμε όλοι να τρώει, τώρα που φύγαμε. Είμαι πολύ θλιμμένη. Είχα εναποθέσει όλες μου τις ελπίδες. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Και αυτοί που φτιάχνουν κονσέρβες, τι θα γίνουν, κλέφτες. Εντάξει, μπορεί να μην έφαγε, αλλά ήταν μια καταπληκτική προσπάθεια, μπορώ να πω. Θέλω να μου αφήσετε comment από κάτω ποιο θα τρώγατε εσείς. Τουλάχιστον εσείς θα τρώγατε το σηκωτάκι μου, σας παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω να χαρακτηρίσετε τον Γιώρεκ με τρεις δυναμικές λέξεις. Να τον εκθιάσετε και φυσικά θα διαλέξω τις καλύτερες από αυτές, εσάς που θα τον ανυψώσετε καλύτερα, και θα κερδίσετε κουπόνια φαγητού από το eFood. Ναι, είναι δωροδοκία για κομπλιμέντα. Γιατί σαν το παιδί μου, σαν το γατί μου, σαν το κουκλί μου, τρώει. Δεν έχει άλλο. Τρώει! Έφαγε μια μπουκιά! Τρώμαξε και έφυγε. Ηρεμό, μην είσαι παρανοϊκή με τις γάτες, όλο καλά, ναι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μουά!